πρακτόρων να χορεύει μέσα στην, εθνική, στην ελληνική επικράτεια, στα ακριτικά νησιά να πετάνε τα ελικόπτερα, να μην ξέρουμε αν είναι ελληνικά, να μην ξέρουν αν είναι τουρκικά, να μπαίνουν οι τουρκικές ακτεωροί μέσα με υψωμένα τα λάβαρα της ημισελήνου, να φτάνουν μέχρι το Καφιρέα, να φτάνουν μέχρι το Σούνιο τα τουρκικά αντιτορπιλικά, να περνάνε τον Ιστμό της Κορίνθου με υψωμένη την τουρκική σημαία. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση πλήρους εθνικής παραφροσύνης. Εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ΝΑΤΟ αρμενίζει στο Αιγαίο που πια έχει γκριζαριστεί όλο από την Τουρκία. Στη Θράκη μαθαίνουμε ότι κουβαλάνε λάθρομετανάστες για να δημιουργήσουν προβλήματα με το εκεί μουσουλμανικό στοιχείο. Οι Ρουμάνοι δεν μας υπολογίζουν, οι Βούλγαροι μας κοροϊδεύουν, οι Αλβανοί κλείσαν τα σύνορα σε συνεργασία με τους φίλους μας τους Ιταλούς. Κάτι το οποίο είχε να γίνει από το 1940, από τον Ελληνοαλβανικό πόλεμο. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε αν η χώρα έχει πολιτικές ηγεσίες. Καμία πολιτική ηγεσία δεν έχει η χώρα, είναι ακέφαλη και πάει με αυτόματο πιλότο. Τον αυτόματο πιλότο του Τόμψεν και της κυρίας Δρακουλέσκου. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, κυρίες και κύριοι. Και τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Και αποδεικνύεται από το πρωί και μετά ότι εκτός από όλη αυτή την ιστορία, αυτοί οι τύποι περίεργοι, δηλαδή παπάδες, τσίπρες, κοντζιάδες, σταθάκηδες και όλα τα υπόλοιπα φρούτα που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση, συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο με διάφορες αποκαλύψεις που έχονται στο φως της δημοσιότητας, είτε από τον Ψυχάρη, είτε από τον Αναστασιάδη, είτε από εμάς, είτε από τον Μιλωνάκη, είτε από τον έναν τον άλλον, ότι οι τύποι αυτοί, εκτός από τις βρωμοδουλειές που κάνουν με την πολιτική, κάνουν και βρωμοδουλειές πίσω από την πλάτη του κόσμου με εταιρείες, αδήλωτα ποθενέσχες, κυκλοφορία μαύρου χρήματος, ξεχνάω να δηλώσω το ποθενέσχες το 10, ξεχνάω να δηλώσω το ποθενέσχες του... Ποιος, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεχνάει να δηλώσει ότι είχε κάποτε μια εταιρεία που όταν έγινε βουλευτής την έδωσε στην αδερφούλα του και η αδερφούλα του έδωσε κάτι λεφτάκια ως εξαγορά της εταιρείας για να φύγει από τη μέση. Και το παλικάρι αυτό που μας κυβερνάει ξέχασε να το δηλώσει το ποθενέσχες. Εγώ ρωτώ το εξής. Αν Έλληνας φορολογούμενος είχε ξεχάσει να δηλώσει έστω και ένα πενταράκι στην εφορία, τι θα του κάνανε? Θα του κάνανε κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα του βγάζανε τα υπάρχοντά του στο σφυρί αν δεν είχε να πληρώσει, θα τον εξευτελίζανε και θα τον διαπομπεύανε. Στον κύριο Πρωθυπουργό τι έγινε? Τίποτα απ' όλα. Μία δήλωση από το Μαξίμου ότι τα δήλωσα το 15, το 10 και το 11 αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο εξαπορήτων του κυρίου Πρωθυπουργού, ακόμα να κάνει δήλωση για να μας πει: ήσουνα στην εταιρεία Νικολάκη, στο Αγνάντι που έκανε real estate σε διάφορα νησιά, είχε αγοράσει ακίνητα και τα εκμεταλλευότανε. Δεν έχουν σημασία τα ποσά, σημασία έχει το ηθικό μέρος της υπόθεσης. Τα δήλωσες? Όχι. Γιατί δεν τα δήλωσες? Δεν τα δήλωσες, είσαι κλέφτης. Το ίδιο πράγμα που θα μπορούσε να πάθει ένας πολίτης αν δεν δήλωνε περιουσιακά στοιχεία. Τι θα του λέγανε? Θα του τραβάγανε τη στάμπα του κλέφτη. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πούμε με το ίδιο σκεπτικό και συγκριτικά με αυτό που θα κάνανε στον Έλληνα πολίτη, δηλαδή στη διαπόπευση, στο φουκαρά, στο μισθοσυντήρητο, στο συνταξιούχο, θα του ρίχνανε τη στάμπα του κλέφτη. Θα μπορούσα και εγώ λοιπόν να πω: δεν τα δήλωσες, είσαι κλέφτης. Με το ίδιο σκεπτικό. Ας σταματήσουν λοιπόν τις μαγκές και ας κοιτάξουν, γιατί έχουν μεταμορφωθεί σε μία κόζα νόστρα. Ποιοι αυτοί οι αριστεροί, οι ανθρωπιστές, οι σοσιαλιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μοιράζανε τον πλούτο στο φτωχό πολίτη, κατάντησαν λαμόγια χειρότερα από τους μαφιόζους της Ιταλικής Κόζα Νόστρα? Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και υπάρχουν ακόμα κάποιοι ανόητοι οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε αριστερή κυβέρνηση ανθρωπιάς και σοσιαλισμού.